Αυτό που συνέβη σήμερα με τον Πρωθυπουργό είναι η τρίτη δοκιμασία μετά από τη Γερμανία, μετά από την Σύρο. Το επαναλαμβάνουμε. Ούτε σε κηδείες δεν μπορούν να εμφανιστούν οι πολιτικοί δυνάστες του τόπου. Αυτό δεν εξαιρεί ούτε τον Πρωθυπουργό. Από δοκιμασίες εκτοξεύτηκαν με βαριές φράσεις στον Γιώργο Παπανδρέου από πολίτες στην κηδεία του Λακισάντα. Χώρια που στον επικίδιο ο Μανώλης Γλέζος του τάχωσε χοντρά και σε εκείνον και στην κυβέρνηση του Μνημονίου. Πολύ άγριες αποδοκιμασίες ακούστηκαν σήμερα στην κηδεία του αγωνιστή Λάκη Σάντα, με αποδέκτη τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου από πολίτες που ήταν εκεί. Ο Πρωθυπουργός μπήκε στο πρώτο κημητήριο με φαινομενική ψυχραιμία, αλλά με γρήγορο βηματισμό και με ομπρέλα σωματοφυλάκων μπροστά, πίσω και στις δύο πλευρές του. Μόλις έγινε αντιληπτός ο Πρωθυπουργός, ακούστηκε ένα μακρόσυρτο ου από εκατοντάδες πολίτες. Προς στιγμήν επικράτησε μικροένταση στο προάβλιο, αλλά το επεισόδιο ευτυχώς δεν συνεχίστηκε. Το μόνο που έμεινε ήταν ότι κάποιοι εκτόξευσαν σκληρά συνθήματα, αλλά τελικά ο Γιώργος Παπανδρέου απομακρύνθηκε προς την εκκλησία, όπου ούτε εκεί απέφυγε το άγριο ξεφωνητό. Νωρίτερα, άλλη μια μερίδα ανθρώπων αποδοκίμασαν έντονα τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, Απόστολο Κακλαμάνη, φωνάζοντάς του ότι όλοι οι πολιτικοί είναι υποκριτές και η παρουσία τους στην κηδεία του Λάκη Σάντα είναι άλλη μια απόδειξη της υποκρισίας του. Το παρόν στην νεκρόσιμη ακολουθία έδωσαν εκτός από τα συγγενικά του πρόσωπα ο Μανώλης Γλέζος και σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του τόπου, τιμώντας με την παρουσία της έναν μεγάλο αγωνιστή. Αθάνατος φώναζαν όσοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία. Μόνο που, όπως θα δείτε, μόλις βγήκε το φέρετρο από την εκκλησία, ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου με ένα μικρό νεύμα της ασφάλειάς του και προφανώς με προσυνεννόηση έστριψε δεξιά και ξεγλίστρησε προς την έξοδο του κημητηρίου, προφανέστατα για να μην υπάρξει στόχος άλλων αποδοκιμασιών. Τον επικίδιο εκφώνησε ο Μανώλης Γλέζος. Ο Μανώλης Γλέζος επικαλέστηκε τις συζητήσεις του με τον Λάκη Σάντα, στις οποίες ο τελευταίος διατύπωνε πάντα την άποψη ότι από το 1821 και μετά οι ολετήρες του έθνους έχουν υποδηλώσει τη χώρα στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά. Και μπροστά στον Πρωθυπουργό, που εμφανώς φαινόταν ότι είχε βάλει τον εαυτό του στον αυτόματο πιλότο του Crisis Management, διαχείριση κρίσης, στο οποίο έχει για τέτοιες περιπτώσεις εκπαιδευτεί από Αμερικανούς συμβούλους, ο Γλέζος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην οικονομική υποδούλωση, για την οποία είπε το εξής χαρακτηριστικό. Από μέρα σε μέρα, η φιλιά γύρω από το λαό σφίγγει όλο και περισσότερο. Η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς εθνικής μειοδοσίας και έχει παραδοθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.